Τι έπαθε η θεία Ήδη? Χάλασε η εικόνα! Θα φταίει η κεραία! Θα ανέβω στη στέγη για να την γυρίσω! Θα το μετανιώσεις! Μια μικρή μετακίνηση χρειάζεται! Μην το κάνεις! Πρόσεξε με, Όντι, και εγώ θα σου πω τι πρόκειται να ακούσεις. Τώρα θα ακούσεις τον Τζον να ανεβαίνει τη σκάλα. Και τώρα θα ακούσεις τον Τζον να περπατά στη στέγη. Και τώρα θα ακούσεις τον Τζον να πέφτει από τη στέγη. Δεν ξέρω τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, όμως τον Τζον τον ξέρω καλά. Πείτε μου την αλήθεια, γιατρέ. Τι μου συνέβη? Λοιπόν, αν θέλετε μια καθαρά ιατρική εξήγηση, κύριε Άρμπακλ, όπως φαίνεται, πέσατε από τη στέγη. Θα πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι μία εβδομάδα και να μην κάνετε τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτόν εδώ τον θέλω για γιατρό μου. Μα δεν γίνεται να μείνω στο κρεβάτι. Έχω δουλειές στο σπίτι. Ζώα να ταΐσω. Νοικοκυριό. Ζώα να ταΐσω. Μείνετε στο κρεβάτι. Πήρα την πρωτοβουλία και κάλεσα την πιο στενή συγγενή σας να έρθει να μείνει εδώ και να φροντίσει το σπίτι ώσπου να αναρρώσετε. Ντίν! Ντίν! Θεία Ήβη! Θεία Ήβη! Θεία Ήβη! Πού είναι αυτός ο ηλίθιος ανεψιός μου? Πάρ' να πέσει από τη στέγη. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Εσύ τι λες, αγόρι μου? Να μείνουμε εδώ ή να αρχίσουμε να τρέχουμε πανικόβλητοι στους δρόμους? Συμφωνώ. Τις θέσεις μας, έτοιμοι, πάμε! Σε φοβούνται, θεία. Ωραία! Μπορεί να δείξουν λίγη πειθαρχία. Αναλαμβάνω εγώ, κύριε Γουίμπλ. Θα τον κάνω τον Τζον να σηκωθεί σε χρόνο μηδέν. Και μάλλον πριν καν αναρρώσω. Να το προσέχετε και να μου τηλεφωνήσετε αν με χρειαστείτε. Δεν πρόκειται. Και τώρα θα βάλω μια τάξη σε αυτό το σπίτι. Θέλω βραδινό! Θέλω βραδινό! Θέλω βραδινό! Ελπίζω η θεία Ήβη να σερβίρει σύντομα το βραδινό. Γυρίσαμε γιατί πεινάσαμε. Τι να πω κι εγώ. Ελπίζω να έφτιαξε ρολό. Η λαζάνια στο φούρνο. Η γαλοπούλα γεμιστή με κιμά και ζαμπόν. Ή μπορεί και να έχει φτιάξει και ροσμπίφ. Αν περιμένετε, το βραδινό σας δεν είναι εδώ. Δεν σερβίρω φαγητό σε ψωριάρικα ζώα στο τραπέζι, γιατί εκεί τρώνε μόνο οι άνθρωποι. Φαντάστηκα ότι δεν θα ξανάπαιζε σε αυτή τη σειρά. Στο πάτωμα! Θες να φάμε στο πάτωμα? Και τι είμαστε, ζώα? Σωστά, ζώα είμαστε. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε να μας φέρονται σαν ζώα. Τι είναι αυτό? Το βραδινό σου, γάτε. Γάτο τροφή. Και αν είσαι φρόνιμος αύριο το βράδυ, μπορεί να σου δώσω και ένα ανοιχτήρι. Συστατικά. Δεν θέλετε να ξέρετε. Επίσης, από εδώ και μπρος, εσείς οι δυο θα κοιμάστε στον γκαράζ. Όχι! Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να πάμε να κοιμηθούμε στον γκαράζ. Πάει και τέλειωσε. Να! Μπούκι! Πού είναι ο μικρούλης μου, ο πολύ αγαπημένος μου, Μπούκι! Αν σάρνεις αυτό το βρωμερό το αρκουδάκι σου, το πέταξα στα σκουπίδια. Τον Μπούκι! Είσαι πολύ μεγάλος για να κοιμάσαι με αρκουδάκια. Άσε, που μύρισε και γατήλα. Τον Μπούκι, τον πέταξε. Μπούκι, πού είσαι? Αναγκόπλουδες, τσόφλια, ένα παλιό σενάριο. Τι είναι αυτό? Ένα σάντουιτς με τόνο. Ο Πούκι! Πούκι, δεν βρω έξω! Πούκι! Oh.
Ο Πούκι Πούκι Πούκι, πώς μπόρεσε αυτή η κακιά γυναίκα να πετάξει κάποιον τόσο γλυκούλη και να μην είναι ο Νέρμαλ? Όντι, η θεία το παράκανε. Έλα μαζί μου. Δεν με νοιάζει τι λέει αυτή. Εμείς θα κοιμηθούμε στο σπίτι μας. Κλείδωσε. Μα αυτό δεν μας σταματά. Πολλοί δεν ξέρουν ότι με ένα νύχι μπορείς να ανοίξεις μια κλειδαριά. Είναι πολύ χρήσιμο. Πούκι, εσύ περίμενε εδώ για λίγο. Έλα, πάμε. Πάμε να φάμε κανονικό φαγητό. Και αφού φάμε το φαγητό μας, θα φάμε και το αυριανό φαγητό για να είμαστε σίγουροι. Δεν θέλω να φάω γλαρόσουπα! Κανείς δεν την τρώει. Μα είναι τέτοια η βία που μάλλον θα σου κάνει καλό. Για να δούμε λοιπόν τι έχει στο ψυγείο. Α, ελπίζω κάτι φαγόσιμο. Χα! Κάποιος άνοιξε το ψυγείο. Σίγουρα είναι τα ζώα σου. Βάζω στοίχημα. Άθλια βρωμερά παράσιτα! Θα μετανιώσεις την ώρα που με γνώρισες! Έλατε εδώ αμέσως και οι δύο! Διακόπτουμε την εκπομπή μας για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όπως βλέπετε, η θεία Ήβη σε λίγο θα πέσει από τη σκάλα. Ακόμα και στα κινούμενα σχέδια, κάποιος μπορεί να χτυπήσει άσχημα αν το κάνει αυτό. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι αρκετά κοντά και θα μπορούσα να τη σώσω. Είναι εκνευριστική. Είναι απαράδεκτη. Φέρεται απέσια στον Όντι και σε εμένα. Θα τη σώσω? Ας συνεχίσουμε και θα το δούμε. Κρατήσου, θίτσα! Οπανάκια! Τα λέμε! Αυτό το ψωριάρικο γατί μου έσωσε τη ζωή! Ναι, με έσωσε! Η θεία Ήβη είναι έξω στην αυλή όλο το πρωί. Κάθεται και κοιτάζει το άπειρο. Λέω να πάω να ταΐσω εγώ τον Τζον. Μου φέρθηκε καλά. Αυτός ο ψωριάρης γάτος που του φέρθηκα τόσο απέσια μου έσωσε τη ζωή. Μάλλον πρέπει να με δει γιατρός. Και ο γάτος μου φέρθηκε καλά. Αλήθεια, μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Κατάλαβα. Και πώς αισθάνεστε γενικώς με αυτούς που σας φέρονται καλά? Δεν ξέρω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Έχω ένα παράξενο συναίσθημα. Κατάλαβα. Πώς θα ονομάζατε αυτό το συναίσθημα? Δεν ξέρω. Μάλλον ευγνωμοσύνη. Προσπαθήστε να είστε, ας πούμε, ευγενικοί με αυτό το γάτο. Ευγενική με το γάτο? Θα προσπαθήσω. Γκάρφιλντ! Κοίτα, σου έπλυνα το μπούκι σου. Αλήθεια? Αυτό είναι πολύ ευγενικό. Να. Γκάρφιλντ, σου μαγείρεψα κάτι τέλειο. Αυτό είναι πολύ ευγενικό. Είναι πολύ υγιεινό. Τόφου, λαχανάκια και από μίμηση κοτόπουλου για χορτοφάγους. Αυτό δεν είναι καθόλου ευγενικό. Δεν θα δεις τηλεόραση απόψε, Γκάρφιλντ. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Δεν υπάρχει καλύτερη ιδέα από την τηλεόραση. Θα σου διαβάσω ένα βιβλίο. Λέγεται Ισμαήλ. Πριν από κάποια χρόνια, δεν έχει σημασία πόσα ακριβώς, έχοντας λίγα ή σχεδόν καθόλου λεφτά και τίποτα που να με ενδιαφέρει στη στεριά. Δεν την αντέχω άλλο, Όντι. Η κακιά θεία Ήβη ήταν χάλια. Η καλή θεία Ήβη είναι χειρότερη. Ο Γκάρφιλντ! Όχι!
Έλα να βουρτσίσουμε το υπέροχο τριχωμά σου, Γκάρφιλντ. Αου, όχι, τι τραβάω, δυστυχώς. Αου, όχι. Και μετά θα κάνουμε ένα ωραίο μπανάκι και θα σου βάλω μια ωραία κορδέλα. Όχι, δεν μπορώ να υποφέρω άλλη καλοσύνη. Το καλό δεν είναι καλό. Τι θα την κάνεις αυτή την πίτα? Λυπάμαι πάρα πολύ. Έλα, θα σε καθαρίσω εγώ. Μικρόβια! Τίνο! Σε ψωριάρικο άχρηστο τεμπέλικο πλάσμα! Γκάρφιλντ, θεία Ήβη, νομίζω ότι έγινα καλά. Αναρωτιέμαι αν κάτι άλλαξε τόσες μέρες που ήμουν επάνω και ανάρωνα. Τρισάφλιο βρωμιοφέρας! Αν σε πιάσω στα χέρια μου! Όχι,